Συζητάμε στην Ευρώπη το καινούργιο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή τα λεφτά που θα πάρει η κάθε χώρα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό τα επόμενα χρόνια. Είναι σίγουρο ότι η Ελλάδα έρχεται σε αυτή τη διαπραγμάτευση με ισχυρά διαπραγματευτικά όπλα. Πρώτον, το γεγονός ότι έχει μειωθεί εξαιτίας της κρίσης σημαντικά το ΑΕΠ της, και δεύτερον η μεταρρυθμιστική της προσπάθεια. Εμείς θα δώσουμε έναν αγώνα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση, να διασφαλίσουμε τόσο τα κονδύλια μας για τους αγρότες, όσο και τη συμμετοχή μας με ένα σημαντικό ποσοστό στο Ταμείο Συνοχής, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την επαρκή χρηματοδότηση να στηρίξουμε την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας.